τη χρηματοδότηση για την ανάπτυξη μιας μονάδας μεταμόσχευσης μυελού των οστών στην αιματολογική κλινική του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Λάρισας προχωράει η Περιφέρεια Θεσσαλίας, καλύπτοντας έτσι μια διαχρονική ανάγκη ο ασθενής της Πέμπτης, είπε. Όπως βγάλαμε στο δελτίο τύπου, σε συνεργασία με το Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο και τον καθηγητή τον κύριο Βασιλόπουλο, εντάσσουμε για χρηματοδότηση τη μονάδα μεταμόσχευσης του μυελού των οστών, κάτι το οποίο θα εξυπηρετεί περίπου γύρω στα 15 άτομα το χρόνο. Ήταν ένα πάγιο αίτημα εδώ και χρόνια της κοινωνίας και μέχρι τώρα αυτό θα είναι έτοιμο τους πρώτους μήνες πιστεύω του 25 από ό,τι μας είπαν. Οι άνθρωποι πηγαίνουν σε διάφορες πόλεις εκτός Θεσσαλίας, ταλαιπωρούνται. Νομίζω ότι είναι μια πάρα πολύ καλή εξέλιξη και θα βοηθήσει την δημόσια υγεία και όπως αντιλαμβανόμαστε την παρέμβαση της πολιτείας επάνω στην υγεία των ανθρώπων της Θεσσαλίας. Και είμαι ιδιαίτερα ευχαριστημένος, το θεωρώ ένα από τα πιο σημαντικά έργα που έχω κάνει μέχρι στιγμής τους 9 μήνες που είμαι στο τιμόνι της περιφέρειας. Παράλληλα, η λειτουργία της μονάδας θα ενταχθεί στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο και στο δίκτυο των νοσοκομείων που θα μπορούν να παρέχουν τις νεότερες κυταρικές θεραπείες.